Όπως βλέπετε, είμαστε πάλι στους δρόμους. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι αναγγελίες ήταν ψίχουλα για μας τους αγρότες. Το βάρος πρέπει να πέσει στην πραγματική μείωση της παραγωγής, στη νέα ΚΑΠ που μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα και ενισχύει τους μονοπωλιακούς ομίλους που ασχολούνται και καρπώνονται τον αγροδιατροφικό τομέα. Ένα παραπάνω για μας, το νησί μας εδώ πέρα, είναι η ακαρπία που έχουμε στην ελιά εδώ και 3-4 χρόνια, που μας έχει γονατίσει πραγματικά τους αλλοπαραγωγούς και οι κτηνοτρόφοι μας συνέχεια πλήττονται από επιζωοτίες και καμία δεν υπάρχει αποζημίωση και βοήθεια. Και είμαστε όλοι, έχουμε βγει στον δρόμο και θα συνεχίσουμε αν δεν ικανοποιηθούν. Μην νομίζω να τελειώσουμε σήμερα. Παρόλη την κορύφωση που θα υπάρχει σε όλη τη χώρα και μπράβο τους για τον αγώνα που κάναν τόσες μέρες, για όλο τον κόσμο που στάθηκε κοντά μας, του διαμηνύουμε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Οι αγώνες ο ένας αφήνει παρακαταθήκη στον άλλον και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε μέχρι τελική νίκη, θα το έλεγα, για τα δίκαια αιτήματά μας. Ο στρατής τα είπε όλα. Εξαθλίως, ζωνώσει, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει περιφέρεια, δεν υπάρχει κράτος. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας εδώ. Θέλω να πω ότι οι κυβερνώντες λαμβάνουν υπόψη μόνο από εμάς και μετά ότι έχουν κόστος. Οι έμποροι, οι μεσάζοντες, τα σούπερ μάρκετ. Μέχρι εμάς δεν γυρίζουν να μας κοιτάξουν, παιδιά. Είμαστε στο έλεος τους. Πρωτογενείς τομέας είμαστε εμείς. Εμάς πρέπει να βοηθήσουν εάν θέλουν να τρώνε. Αλλιώς τελειώσαμε σαν κράτος. Τελειώσαμε, γιατί σαν κράτος θέλουμε ανάπτυξη, αλλά για να έχουμε ανάπτυξη θέλουμε παραγωγή και αναπαραγωγή. Απλά τα πράγματα. Διεκδικούμε άμεση και πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για την απώλεια σε παραγωγή και κεφάλαιο από το καταρροϊκό πυρετό. Να διατηρηθούν και να επιδίδονται όλα τα δικαιώματα και οι επιδοτήσεις στις πληγήσεις εκτροφές για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού. Σήμερα οι αγρότες όλης της χώρας, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και γεωργοί βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα, σκορπάνε και καλλιεργούν τις ελπίδες για όλη την κοινωνία. Βρισκόμαστε ξανά στον δρόμο, καλούμε όλους τους αγρότες να πυκνώσουν τις γραμμές μας. Είναι ώρα αγώνα και πρέπει να είμαστε συντονισμένοι γύρω από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και γύρω από τα αιτήματά μας. Οι επιπτώσεις που έχουμε στην παραγωγή και στο κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλες και εδώ πέρα στο νησί με τις ζωνώσεις που πλήττουν τα κοπάδια μας και με την έλλειψη συντονισμένης δακοπροστασίας για τα ελαιοκτήματα. Υπάρχει μεγάλη ακαρπία στο λεσβιακό ελαιόνα και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στον δρόμο του αγώνα. Οι επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού, παλαιότερα είχαμε την ευλογιά προβάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεκληρίζονται τα κοπάδια. Δεν υπάρχει συντονισμένο πλαίσιο για να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι, οι συνάδελφοί μας που χάνουν μέρος από τα κοπάδια τους. Δεν υπάρχουν αποζημιώσεις και δεν υπάρχει χορήγηση φαρμάκων. Που ζητάμε εμείς να υπάρχει δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για να αντιμετωπιστούν οι ζωνώσεις. Όταν ένα κοπάδι πληγεί από είτε ευλογιά είτε ασευλογιά που το σφάζουν επί τόπου από καταρροϊκό κλπ. Έχει μειωμένη παραγωγή. Με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να ξοδεύει χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα έξοδα. Όπως καταλαβαίνετε και τα έξοδα είναι πολλά και το κοπάδι θα αναργήσει να βελτιωθεί και να φτάσει εκεί που ήταν. Όσον αφορά τη φυλή Λέσβου των προβάτων. Είναι ιδιαίτερη φυλή, δεν φτάνει παρά να δείτε γύρω-γύρω τα βοσκοτόπια, να δείτε τη χαμηλή βλάστηση και το ζώο είναι παραγωγικότατο. Εάν δεν υπήρχε αυτό το ιερό ζώο για μας, αυτή τη στιγμή θα είχε καταρρεύσει η οικονομία του νησιού. Ό,τι βλέπετε φορτηγά, ανταλίκες, δηλαδή έχετε μια καραβιά, στις 100 ανταλίκες οι 90 είναι ζωοτροφές. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, είναι ανθεκτικό στις ζωονόσους που άλλες φυλές θα ήταν αδιανόητος να μπορέσουν να επιβιώσουν εδώ με τις συνθήκες που υπάρχουν. Αυτό το ζωντανό βγαίνει έξω στο βουνό, είναι εκτατική η εκτροφή του, δεν είναι εντατική όπως είναι τα σταυλισμένα ζώα άλλων φυλών. Αλλά δυστυχώς εδώ και χρόνια προσπαθούμε να έχουμε μια γενετική βελτίωση έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν για το πρόβατο της Λέσβου. Δυστυχώς όμως γίνονται προσπάθειες αλλά δεν έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχουμε.
το πρόβατο της Λέσβου ως μοναδική φυλή επιδοτείται η ύπαρξή της από την πολιτεία και ενισχύεται ο πολλαπλασιασμός της? Από την πολιτεία σαν φυλή δεν έχει καθιερωθεί με πετυγκρίκι όπως θα έπρεπε, και γι' αυτό προσπαθούμε εδώ και χρόνια να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Επιδοτείται με προγράμματα που βγαίνουν κατά καιρούς. Είναι προγράμματα τα οποία διαλέγονται κοπάδια, αλλά συγκεκριμένα θα έπρεπε να γινόταν διαφορετικά, διότι το πρόβατο το λεσβιακό έχει ορισμένα γενετικά χαρακτηριστικά. Αυτά θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια συγκεκριμένη μονάδα. Ήδη το Υπουργείο έχει φτιάξει στην Αγία Παρασκευή γι' αυτό το σκοπό μια εγκατάσταση, η οποία εδώ και χρόνια είναι κλειστή, μόνο που έγινε. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για αυτό το σκοπό, γιατί εκεί μέσα θα έπρεπε να διαλεχτούν από όλα τα κοπάδια του νησιού πρόβατα τα οποία δίνουν 2 κιλά γάλα και πάνω. Θα έπρεπε να αγοραστούν ή να δοθούν από τους κτηνοτρόφους. Εκεί με επιστημονική δουλειά, με κτηνιάτρους, με ζωοτέχνης κλπ. Να βγουν απόγονοι και να μοιραστούν πάλι σε εμάς για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα κοπάδια. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα και παραμένουμε εδώ που είμαστε. Ακόμα ένας κλάδος εδώ πέρα στο νησί που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα είναι αυτός των αλιέων. Οι αλιείς δεν εντάσσονται στον ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνονται για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την παραγωγή τους, ας πούμε όπως οι αέριδες ή άλλα φυσικά αίτια που έχουν σαν αποτέλεσμα και απώλεια του εισοδήματός τους, αλλά και να δυσχεραίνουν την παρουσία τους στο έργο της αλιείας. Ζητάμε να γίνονται έγκαιρες στιγματοληψίες πριν την έναρξη της οστρακοκαλλιεργητικής περίοδου, να διευκολυθούν ακόμα περισσότερο αλιείς, να ενταχθούν σε κρατικό φορέα ασφάλισης και να αποζημιώνονται, όπως να αποζημιώνονται και σε, να τυχάουν και σε αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως παίρνουν οι εφοπλιστές. Και είναι ένα πάγιο αίτημα που το ζητάμε όχι μόνο για τους αλιείς, αλλά για όλους τους αγρότες συνολικά. Οι μελισσοκόμοι είναι ακόμα ένας ιδιαίτερος κλάδος που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Μέσα στα αιτήματα των μελισσοκόμων είναι να σταματήσουν οι λινοποιήσεις και οι αθρώες εισαγωγές μελιού και να ενταχθεί η μέλισσα και η μελισσοκομεία γενικότερα στο πρασίνισμα για τη μεγάλη συμβολή της κατά της κλιματικής αλλαγής και ο σημαντικός της ρόλος στην επικονίαση των φυτών. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουν στήριξη οι αγρότες και γενικά ο αγροτικός τομέας στο νησί μας. Ο πρωτογενής τομέας εδώ και χρόνια φτύνει, είναι απαράδεκτες οι συνθήκες πληρωμής των αγροτών και τίθεται θέμα σοβαρής επιβίωσης. Τα προϊόντα φεύγουν τζάμπα από το χωράφι και είναι πανάκριβα στο ράφι. Επιτέλους οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν στηριχτούν ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες, δεν μπορεί να επιβιώσει αυτός ο τόπος. Δεν λέει κανείς όχι σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Δεν λέμε όχι ούτε στις υπηρεσίες, ούτε και στο τουρισμό. Αλλά ο πρωτογενής τομέας θα είναι ο πρώτος τομέας που πρέπει να στηριχθεί και να βοηθούν πραγματικά οι αγρότες. Οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται στην τομέα με βάση την παραγωγή, έτσι ώστε να παράγει ο άλλος και να προσπαθήσει να βιώσει ο τόπος. Είναι απαράδεκτο στην κατάσταση που ζούμε να μειώνεται συνεχώς ο πληθυσμός στο νησί μας σε μια παραμεθόρια περιοχή και επί δεκαετίες τώρα, 40-50 χρόνια, να μην σκύβει κανείς αυτό το πρόβλημα. Κανονικά έπρεπε εδώ όσοι μένουν να επιδοτούνται και να έχουν πολύ φθηνότερα και τα καύσιμα, όχι μόνο οι αγρότες, πολύ περισσότεροι αγρότες και όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Διότι είναι απαράδεκτες συνθήκες. Δεν μπορεί να θέλεις πριν 2-3 χρόνια ένα λίτρο βενζίνη στήγγειλε πιο ακριβά από το λάδι και σήμερα ακόμα το λίτρο βενζίνης είναι 2 φορές σχεδόν όσο το κιλό το γάλα. Είναι απαράδεκτο.